Ολυμπιακός είναι έτοιμος για την αναμέτρηση της 12ης Μαΐου. Εδώ για αρκετό καιρό σκεφτόμαστε αυτό το παιχνίδι. Δεν νομίζω ότι είμαι μόνο εγώ έτοιμος. Νομίζω ότι όλη η ομάδα σκεφτόμαστε και έχουμε το μυαλό μας στη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Όπου ελπίζω να είναι μια γιορτή του ποδοσφαίρου, όπου να το χαρούμε όλοι μας. Με τι συναισθήματα και τι σκέψεις πηγαίνετε σε αυτό το μάτς, γιατί υπάρχουν ιδιαιτερότητες αμφίβολα. Ιδιαιτερότητες μπορεί να υπάρχουν, αλλά εμείς πρέπει να κοιτάμε καθαρά μόνο σε αυτό το παιχνίδι. Δεν πρέπει να κοιτάμε τι έχει γίνει στο παρελθόν, τι έχει γίνει στο πρωτάθλημα, τι έχει γίνει σε προηγούμενες αναμετρήσεις. Νομίζω ότι το σημαντικότερο είναι ότι πρέπει να το δούμε σαν ένα παιχνίδι, είναι ο τελικός. Και πρέπει να δώσουμε το 100% των δυνατοτήτων μας για να επιτευχθεί ο στόχος μας. Το συνέστημα της αδικίας από την κατάκτηση του πρωταθλήματος που τελικά πήγε στην ΑΕΚ. Γενικά υπάρχουν πολλά και διαφορετικά συναισθήματα, αλλά αυτό το κύπελλο είναι κάτι διαφορετικό από τα προηγούμενα παιχνίδια τα οποία έχουν γίνει στο παρελθόν. Νομίζω ότι εμείς πρέπει να κοιτάμε το πώς θα πρέπει και το πώς, με ποιον τρόπο θα επιτευχθεί ο στόχος μας. Είσαι πολλά χρόνια στον ΠΑΟΚ, γνωρίζεις πώς είναι η κατάσταση, αντιλαμβάνεσαι και την ατμόσφαιρα, το κλίμα, πώς κατεβαίνει ο ΠΑΟΚ στο τελικό, σε όλα τα επίπεδα. Σε όλα τα επίπεδα δεν μπορώ να πω. Αυτό που θα πω είναι για την πλευρά μου, για το αγωνιστικό κομμάτι. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχει κάποιες ιδιαιτερότητες όπως ανέφερα και πριν, αλλά πρέπει να το κοιτάμε σαν ένα ξεχωριστό παιχνίδι, σαν ένα παιχνίδι το οποίο είναι διαφορετικό από όλα τα άλλα, για να κοιτάξουμε να μπούμε όσο δυνατόν καλύτερα μέσα στο αγωνιστικό χώρο. Στέλιο, υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αλλάξει τον ΠΑΟΚ και αναφερόμαστε στον Ιβάν Σαββίδωλα αυτά τα χρόνια. Είναι ένα περισσότερο έξτρα κίνητρο για εσάς να του χαρίσετε το τίποτα από τη στιγμή που δεν θα μπορεί να είναι μέσα στο γήπεδο? Το σημαντικότερο, νομίζω και για τον πρόεδρό μας, είναι να πάρουμε το κύπελο, άσχετα άμα βρίσκεται ή όχι μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Νομίζω ότι το ίδιο θα το χαρεί, εφόσον η ομάδα μου κατακτήσει ακόμα ένα τρόπαιο. Στέλιο, παίζετε στην έδρα της ΑΕΚ, το όλα ξέρεις πολύ καλά, είσαι από τους παλιότερους, δεν είναι από τα γήπεδα που έχει πολλές χαρές στο ΠΑΟΚ, είναι ένα έξτρα κίνητρο, το συζητάτε οι παλιότεροι ότι παίζετε και στην έδρα της ΑΕΚ, αλλά ξένα γήπεδο, ξαναλέω, που η παράδοση δεν είναι καλή για τον ΠΑΟΚ. Τελικούς κυπέλους είναι στην πρωταθλήμα της πρωταθλήματος. Όντως, η ΑΕΚ παίζει μέσα στην έδρα της. Αυτό από μόνο του είναι ένα βαντάζ. Από εκεί και πέρα, για μας είναι ένα μεγαλύτερο κίνητρο, ένα έξτρα κίνητρο, να μπορέσουμε να κατακτήσουμε το τρόπαιο μέσα στην έδρα του αντιπάλου. Από εκεί και πέρα, δεν νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε τι γίνει στο παρελθόν ή τι γίνεται με τις παραδόσεις, γιατί οι παραδόσεις είναι για να σπάνε. Στέλιο, μπορεί ο ΠΑΟΚ, η ομάδα σου, να κάνει το back-to-back? Δεν το έχει κάνει καμιά ομάδα του ΠΑΟΚ μέχρι τώρα. Έχει πάει πολλές φορές κατά επανάληψη τελικούς, δεν έχει πάρει δύο φορές συνεχόμενα. Αυτό που κοιτάμε εμείς είναι να φέρουμε ακόμα ένα τρόπαιο στη Θεσσαλονίκη. Τώρα, άμα το κάνουμε back-to-back ή άμα δεν έχει ξαναγίνει στο παρελθόν, αυτό δεν νομίζω ότι μας ενδιαφέρει. Εμείς κοιτάμε ξεχωριστά αυτό το παιχνίδι και ξεχωριστά αυτό το τρόπαιο. Στέλιο, επειδή με την ΑΕΚ παίζετε συνέχεια παιχνίδια, τους ξέρετε, σας ξέρουν. Καθαρά αγωνιστικά, ποιο είναι το κρίσιμο στοιχείο? Καλή άμυνα, το pressing, να βγάλει ο ΠΑΟΚ την ποιότητα που όλοι λένε ότι έχει περισσότερο στο επιθετικό κομμάτι? Νομίζω είναι στο γεγονός ότι το πώς θα βρεθεί κάθε η ομάδα στον αγωνιστικό χώρο, άμα είναι στη μέρα της ή όχι. Από εκεί και πέρα θα πρέπει όλοι μας να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό για να δούμε και να αντιμετωπίσουμε κάποιες δυσκολίες οι οποίες σίγουρα θα βρεθούν στον αγωνιστικό χώρο. Και κατά πόσο συγκεντρωμένοι θα είμαστε σε αυτό το παιχνίδι. Εκεί πρέπει να σταθούμε, εκεί πρέπει να δούμε και στο πώς θα βελτιώσουμε κάποια ελαττώματα τα οποία είχαμε στα δύο παιχνίδια μέσα στο ΆΚΑ αλλά και μέσα στην Τούμπα, για να μπορέσουμε για να κατακτήσουμε το στόχο μας. Στέλιο, είπες πριν ότι αυτά τα παιχνίδια χρειάζονται ιδιαίτερη προετοιμασία, είναι διαφορετικά. Σαν πιο έτοιμος, πιο ψημένος του ΠΑΟΚ διαρχικός, τι θα συμβούλευε σε τομάδους τους συμπαίκτες ένα τέτοιο τελικό? Σε αυτά τα παιχνίδια το σημαντικότερο είναι η νοητική προετοιμασία την οποία έχει γίνει πριν το παιχνίδι.
Νομίζω ότι θα όλοι οι συμπαίκτες μου ξέρουν και έχουν εμπειρία να αντιμετωπίσουν όλες αυτές τις καταστάσεις, οι οποίες μπορεί να υπάρξουν ή πριν ή κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.